Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Έρχονται βροχές. Ο κύριος Κλειάνθης Νικολαίδης μας ακούει, Διευθυντής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, αγαπητή κυρία Δανή, τους ακροατές ακροάτες του προγράμματος σας. Έρχονται βροχές για λίγο, μένουν ή έτσι θα πάρουμε μια γεύση πάλι? Κοιτάξτε, είναι το δεύτερο παροκλινικό σύστημα το οποίο μας επηρεάζει. Το προηγούμενο της περασμένης εβδομάδας δεν άφησε ικανοποιητικά ύψη βροχής εν πάση περιπτώσει στην Κύπρο. Αναμένουμε αυτό να δώσει βροχή, καθώς ιδιαίτερα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ενδεχόμενα και Δευτέρα, να έχουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες. Αυτό το σύστημα έκανε την εμφάνιση του, όπως λένε και τα βιβλία, by the book που λένε οι Εγγλέζοι, δηλαδή με πίσανους στην μέση και ανώτερη ατμόσφαιρα. Είναι αυτά τα παχιά νέφη, πίσανοι, παγοκρίσταλοι, που θεάθησαν και είναι σε θέαση και τώρα στην περιοχή της Κύπρου. Το σύστημα τούτο θα μας επηρεάσει με περισσότερες βροχές από ό,τι αναμένεται σήμερα, Τετάρτη και αύριο. Σήμερα, Τετάρτη και αύριο, λίγες ελαφρές βροχές. Ενώ Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Ιδιαίτερα Σάββατο οι βροχές θα είναι και πριν τις μεσημβρινές ώρες. Άρα να θεωρήσουμε ότι αυτό θα δώσει βροχή τέτοια που να μπορέσουν τουλάχιστον οι αγρότες να ξεκινήσουν τις αγροτικές πιεργές τους εργασίες. Μάλιστα. Άρα, από σήμερα θα αρχίσει το φαινόμενο. Ναι. Ακριβώς από σήμερα, με ελαφρές μεμονωμένες βροχές, σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη, με τις θερμοκρασίες σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη να είναι στα κανονικά για την εποχή επίπεδα ή και ελάχιστα πιο πάνω, ενώ προς το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία σημειώσει μικρή κάμψη, είναι παροκλινικό το σύστημα. Η βαροκλινικότητα έχει την έννοια ότι θα μεταβληθεί η θερμοκρασία του αέρα, έτσι ώστε να πέσει η θερμοκρασία του αέρα σε επίπεδα λίγο πιο κάτω από τα κανονικά, να εκτιμήσουμε το 28 με 29 στο εσωτερικό την Κυριακή. Μάλιστα. Άρα μπαίνει χειμώνα σιγά σιγά, ας πούμε φθινόπωρο καλύτερα, γιατί οι θερμοκρασίες αλλάζουν και οι θερμοκρασίες, θα έρθει κρύο ή απλά μόνο βροχές? Το κρύο, να μην το ονομάσω κρύο, καθότι είναι πάνω από, είμαστε πάνω από τα κανονικά. Γιατί ήταν 30 χθες, αν δεν είναι απατώ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τώρα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι το εσωτερικό, είναι στους 29 περίπου βαθμούς Κελσίου, ενώ έχει καταγράψει και υψηλότερες τιμές προηγούμενα. Και το μετρίασμα της θερμοκρασίας είναι κυρίως και λόγω της έφεσης. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νικολαίδη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.